check out your girl, baby. Άσε, αφορισμό. Άστα. Να μας αφορίσουνε. Από. Η εκκλησία, άκου που σου λέω εγώ. Γιατί. Η οικογένεια, η εκκλησία, άστο που σου τι? Λέω εγώ. Πάστα, θα μας αφορίσουνε. Πω. Ελένη, τι λέει. Δεν τα ξέρεις καλά. Όχι, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι λέει η Lady Gaga. Το Toronto είναι εντάξει. Εντάξει, το έχουμε. Και σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο στο Toronto. Νίκο. Παντού, παντού. Ελένη μου. Πέρασα τέλεια. Είσαι εξαιρετική. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που κάθε εβδομάδα σε ό,τι αναλαμβάνεις να φέρεις εις πέρας το φοράς στην εντέλεια. Σήμερα δεν σε έχει ντύσει η Αλεξάνδρα. Έχει μεγαλουργήσει. Από το παπούτσι, από το παπούτσι μέχρι την κορφή. Λοιπόν, ήσουν πάρα πολύ καλή. Και θυμάμαι τη στιγμή που σου είχα πει ότι άσε τώρα, τι να γίνεις τραγουδίστρια, γίνε μια ωραία δασκάλα. Και βλέπω τώρα αυτό το πράγμα με ένα μεταβροφωμένο μπροστά μου. Λοιπόν, Lady Gaga. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, Lady Gaga. Δίνεις το λόγο στη Lady Gaga. Όχι, όχι. Η Lady Gaga έδωσε τραγούδι της Lady Gaga. Την προηγούμενη εβδομάδα ζήτησα από την παραγωγή να πει το τραγούδι συγκεκριμένο η Ήβη. Αλλά μου είπαν ότι το κρατήσατε για να το πεις εσύ. Να σου πω την αλήθεια, χάρηκα που η ίδια απόψε ήταν high standard. Δηλαδή το τραγούδι το είπε πάρα πολύ καλά. Το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο έχει πολύ μεγάλη ευκολία. Και περίμενα με σένα, αντίθετα με τον Νίκο, πραγματικά αυτό που σου λέω, να περάσω καλά. Αν το πάμε έτσι τώρα. Με άγχωσες εμένα. Αν έβλεπες το βίντεο, με άγχωσες, πώς να σου το πω, δεν μου το πέρασες αυτό το πράγμα. Γιατί φωνητικά δεν έχει τίποτα το τραγούδι, είναι ένα απλό τραγούδι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχει μια, υπερπροσπάθεια τώρα σε αυτό το πράγμα του να τα ξεχορεύεις, okay, τραγουδάς, στο συγκεκριμένο πράγμα, σε έχω δει και καλύτερη από απόψε. Έχω δει και καλύτερη. Και πάντα σου λέω καλά πράγματα. Αλλά στο συγκεκριμένο πράγμα σε έχω δει και καλύτερη. Ο κόσμος θέλει να τους είδε να αγωθούν πολύ εδώ μέσα πάντως. Γιώργο Ρεβέτη. Εντάξει. Εγώ πρέπει να πω ότι η Ελένη ήταν hot. H-O-T. Νομίζω ο Hovik που δεν μπορεί να can't get no satisfaction. Should meet. Ήταν πάρα πολύ καλή. Λέει μισάκι μου, δεν μου γράφει. Ούτε ο Χομπίκ είναι τώρα εδώ, ούτε η Ήβη. Μιλήστε για την Κατερίνα. Εγώ σου είπα... Για την Κατερίνα θα πούμε μετά. Περίμενε, είπα, αυτό ήταν ένα αστείο για το τίτλο τραγουδιού. Και εσύ το πήρατε αλλού, δεν πειράζει. Είσαστε λίγο ευαίσθητοι σήμερα. Λεβέντη. Ήταν πάρα πολύ funky. Ήταν εγώ, σαν τον Νίκο, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ναι, πολύ η ερμηνεία σου σήμερα μην ήταν η καλύτερη σου ερμηνεία. Απ' την άλλη, όλο το σύνολο και όλο το υπόλοιπο ήταν πολύ καλό, τέλειο. Πέρασα καταπληκτικά και δεν είναι εύκολο να συνδυάζεις και το χορευτικό και όλα αυτά που κάνεις τόσο καλά. Εντάξει, η ερμηνεία καλούτσικη, το σύνολο πολύ καλό. Ευχαριστώ. Γκαγκά. Γκαγκά. Ήταν πολύ δύσκολο να δώσω ένα δικό μου τραγούδι στην Μινέφια, καταλαβαίνεις, στάθηκε πολύ δύσκολο Σονάρα. Αυτό, αλλά είμαι μεγαλόψυχος άνθρωπος. Λοιπόν, το είπα και στο βίντεο, πολύ επαναλαμβάνομαι τελευταία. Ανταποκρίθηκες στις προσδοκίες σου. Ω, ναι, απόλυτα, γιατί οι προσδοκίες μου ήταν αυτές ακριβώς που είπαν οι δύο κύριοι, αριστερά και δεξιά μου. Να περάσουμε τέλεια, να περάσουμε καλά, να πει ένα τραγούδι το οποίο θα ξεσηκώσει. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος άνθρωπος στο X Factor που θα μπορούσε να το πει με αυτόν τον τρόπο. Σημαίνει το εξής, το οποίο δεν σου φαινόταν, Ελένη μου. Θεωρώ ότι η Ελένη είναι showwoman και δεν είχαμε ούτε πέρυσι τέτοια και φέτος έχουμε μία. Και χαίρομαι που την έχω εγώ. Ευχαριστώ. Ελένη, πέρασες καλά εσύ? Εγώ πέρασα θαυμάσια. Μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι. Μεγάλη επιτυχία. Είναι μεγάλη επιτυχία, πολύ ωραίο κομμάτι. Εγώ αισθάνθηκα μόνο ότι θα μπορούσε να το έχεις πει και ένα τόνο πιο πάνω. 1,5. Όχι. Μπορεί.
Μπορεί, ναι, μπορεί, όχι. Το κρατήσαμε εκεί που ήταν για να φέρουμε το ύφος λίγο της Lady Gaga. Γιατί πάντα θέλω να σε ρωτήσω. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που σου είπε. Περίμε. Αυτό εκεί το σε κάτω. Σε πήγε λίγο πίσω. Συγγνώμη, κατέλαβα. Που... Όχι, όχι, τον ικάνω. Αυτό εκεί που καθόσουν εκεί στην αρχή με το αυτό, πώς είναι η αίσθηση. Θες να έρθεις να δεις. Όχι, βρε παιδί μου. Όχι, έχει κάτι σε μεγαλύτερο. Όχι, ρωτά. Δεν εννοώ για το χρόνο, και το... εννοώ για τα αγόρια δεξιά-αριστερά, κάτω. Όχι, ρωτάω, ρε παιδί. Κυρίες και κύριοι, Ελένη θα είναι εδώ την επόμενη Παρασκευή, αν εσείς το θέλετε. Καλέστε τον αριθμό που θα δείτε αυτή.